Η συσκότηση που επήλθε το Σαββατοκύριακο στο Δήμο Γεροσχήπου προκάλεσε οξία αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου της πόλης και του Προέδρου της Ένωσης Δήμων με τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ Κώστα Γαβριλίδη. Δεν ήταν δικαιολογημένη η αποκοπή και ο τρόπος που έγινε. Ο Δήμος Γεροσχήπου έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τις υποχρεώσεις του και όπως γνωρίζετε από τις 293.000 ευρώ που χρωστούσαν το 2012 το χρέος έχει πέσει στις 63.000. Δεν νομίζω ότι ο τρόπος είναι να κόβεται το Σαββατοκυριακό και η περίπτωση του Δήμου Γεροσκήπου είναι ακόμα πιο δυνατή περίπτωση γιατί πρόκειται για ένα τουριστικό Δήμο. 20.000 ευρώ έπρεπε να καταβληθούν την περασμένη εβδομάδα όπου καταβάλαμε αντί 50-30. Κανείς δεν επικοινωνήσε με τον Δήμαρχο γιατί ο Δήμαρχος είναι συνεχώς στο γραφείο του και επικοινωνεί με όλους. Αντιθέτως η ΑΕΚ δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα μας ούτε και στις επιστολές που τους αποστέλνουμε. Και αυτό είναι που λέω ότι είναι η αλαζονία της εξουσίας. Το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε από κοινού με τον Δήμο Γεροσκήπου δεν ετηρήθηκε από τον ίδιο τον Δήμο. Και οι ισχυρισμοί του Δήμου ότι δήθεν είχαν προτείνει να πληρώσουν έναν ποσό εντός 7 ημερών και δήθεν δεν έγινε αποδεκτό από την αρχή ηλεκτρισμού, δεν ευσταθεί. Ο Άλεξης Γαλανός αναφέρθηκε σε τακτικές τρόικα, ζητώντας από την ΑΕΚ να είναι πιο ελαστική στη μεταχείριση των τουριστικών δήμων. Και να βάζει τελεσίγραφα, θέλουμε να έχουμε απέναντι των πολιτών μας ακόμα χειρότερη νοοτροπία από την νοοτροπία της τρόικας. Έτσι θα μάθουμε. Κατά συνέπεια, εισηγούμε μια πιο ελαστική αντιμετώπιση, μια γενικότερη εξήγηση με τους Δήμους. Καμιά τέτοια νοοτροπία. Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Η αρχή ηλεκτρισμού οφείλει να εισπράττει τα οφειλόμενα. Δεν αποκόπτει ελαφρά την καρδία την παροχή σε οποιοδήποτε πελάτη της. Κάνει ευκολίες πληρωμής. Όμως, πρέπει να το πω, δωρεάν ρεύμα δεν μπορεί να δίνει σε κανένα. Την ίδια ώρα ορατός είναι ο κίνδυνος στην ίδια μοίρα με το Δήμο Γεροσκήπου να βρεθούν και άλλοι Δήμοι οι οποίοι χρωστούν αρκετές χιλιάδες ευρώ στην ΑΕΚ. Χρωστούν βέβαια και άλλοι Δήμοι. Και είναι γνωστό στην αρχή ηλεκτρισμού και είναι γνωστό και στην κυβέρνηση. Και γίνονται προσπάθειες διευθέτησης των χρεών τους. Ναι, το συνολικό ποσό που χρωστούν οι Δήμοι είναι της τάξης των 2 με 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το απόγευμα και έπειτα από νέα επιστολή του Δήμου Γεροσκήπου προς την ΑΕΚ με το αίτημα περαιτέρω πιστωτικών διευκολύνσεων, το ηλεκτρικό ρεύμα αποκαταστάθηκε.